είμαστε μία επιτροπή από την περιοχή ΑΤΑ που ήρθαμε σήμερα στο Δήμο για να περιγράψουμε το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Χθες είχαμε μία γενική συνέλευση, μία συνέλευση, μία μάζοξη όλων εκεί των ανθρώπων της ηλικίας που πραγματικά βρίσκονται σε δραματική κατάσταση, τραγική κατάσταση. Ζητάμε άμεσα, λίγο πολύ τα αιτήματα όλων των συνοικιών είναι τα ίδια, ζητάμε άμεσα την παρέμβαση του Δήμου, πρώτα απ' όλα να καθαριστεί η συνοικία, να απολυμανθεί η συνοικία, οικονομικά να βοηθηθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τώρα πρόβλημα. Και εκείνο που ζητήσαμε επιπλέον είναι, έχουν μέρες οι άνθρωποι με τις μάνικες και με τα νερά που χρησιμοποιούν για να πλύνουν τη συνοικία, ο Δήμος να απαλλάξει τους κατοίκους της συνοικίας μας από δημοτικά τέλη, από ίδρυυση, από ΔΕΗ, γιατί πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε σαν συνοικία πολύ έντονο πρόβλημα και με τη ΔΕΗ. Διακοπές της ΔΕΗ γίνονται σχεδόν καθημερινά και έχουμε και επαγγελματίες καταστρέφονται με ψυγεία που δεν λειτουργούν για μέρες, όχι για ώρες. Και αυτό πρέπει κάποιος να το δει άμεσα. Εγώ σήμερα το σπίτι μου δεν έχει ρεύμα που είμαι εδώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, τα προβλήματα δεν ελαττώνονται, αλλά όσο περνάνε οι μέρες, μεγαλώνουν και θέλουμε άμεσα να δοθεί λύση. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα στο Ωραία, τι σας είπανε. Είπαν ότι θα φροντίσουν. Και, εν πάση περιπτώσει, βάλαμε και ένα άλλο θέμα. Πίσω από τα σχολεία του ΑΤΑ, πέρα από αυτά τα προβλήματα που λίγο πολύ αντιμετωπίζουν όλες τις ηλικίες, περνάει ένα μικρό ποτάμι, το λεγόμενο ΑΣΜΕΚ. Λοιπόν, αυτό τρύπησε. Τρύπησε τις μέρες αυτές και έβγαζε πάρα πολύ νερό. Λοιπόν, θέλουμε άμεσα να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Και ένας αγωγός παράλληλα στις γραμμές. Και ένας αγωγός, συγγνώμη, παράλληλα στις γραμμές και αυτό τρύπησε. Οι άνθρωποι δεν έχουν πού να κοιμηθούν, ειδικά εκεί στο κομμάτι που αγγίζει τις γραμμές, είναι σε τραγική κατάσταση. Έχουν βγάλει όλα τα πράγματά τους στον δρόμο, βρωμάει ο τόπος, πραγματικά βρωμάει ο τόπος. Δεν έχουν πού να κοιμηθούν, αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αν δεν αγωνιστούμε λοιπόν, εμείς πρώτα που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, δεν βλέπουμε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους πιο πάνω. Γιατί ξέρετε τι λένε, ο Δήμος λέει, αυτό το έργο ανήκει στην περιφέρεια. Για παράδειγμα το ΑΣΜΑΚ που πρέπει να καθαριστεί, που σας έλεγα πριν. Η περιφέρεια πιθανόν να λέει ότι ξέρετε εμείς δεν παίρνουμε τα λεφτά που μας αναλογούν από το κράτος. Και το κράτος λέει έβριξε πολύ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε μας δουλεύουν όλοι. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ.